Το Σωματείο Ξενικών Υπαλλήλων και Σερβιτόρων της ΚΟ ανακοινώνει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε εχθές 19 του μήνα, ότι ολοκληρώθηκε η κατάθεση των υποψηφιότητων για τις επικείμενες αρχιερεσίες του Σωματείου με υποψηφίους καταρχήν για το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συσπήρωσης Ξενικών Υπαλλήλων της ΚΟ και για το Διοικητικό Συμβούλιο. Υποψήφοι είναι η Γιαννά Κουτασία του Γιώργου, Γιαννιός Αντώνης του Μανώλη, Γιαρέμ Νερκής του Χουσεΐν, Καρανάσιος Γιώργος του Ευθύμη, Καραχούς Αρχέτ του Χουσεΐν, Λάμπρου Ιωάννα του Δημόκριτου, Λιόντας Νίκος του Γιώργου, Μακάρθι Ρόλαντ του Φρέντι, Μακρύ Κική του Νίκου, Μαμάκα Κατερίνα του Δημήτρη, Νάτσις Γιώργος του Παναγιώτη, Ντάιμπεντ Ντρομίρ του Τοντόρ, Σκοπελίτης Δημήτρης του Στράτου, Στρέγκου Θοδώρα του Αριστόδημου. Για τους εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, υποψήφοι είναι η Βέλκοβα Νέλη του Στραχίλ, Γιαννά Κουτασία του Γιώργου, Γιαννιός Αντώνης του Μανώλη, Γιαρέμ Νερκής του Χουσεΐν, Γκόντοβος Παναγιώτης του Παναγιώτη, Καθοπούλη Ουρανία του Νίκου, Καρανάσιος Γιώργος του Ευθύμη, Καραχούς Αχμέ του Χουσεΐν, Κουτσουράη Άννα του Παντελή, Λάμπρου Ελένη του Γιάννη, Λάμπρου Ιωάννα του Δημοκρίτου, Λιόντας Νίκος του Γιώργου, Μακάρθι Ρόλαντ του Φρέντι, Μακρύ Κική του Νίκου, Μαμάκα Κατερίνα του Δημήτρη, Νάτσις Γιώργος του Παναγιώτη, Νέιμπεντ Ντομπρομίρ του Τοντόρ, Πίτσι Ειρήνη του Δημήτρη, Σκανδαλή Ιωάννα του Γιάννη, Σκοπελίτης Δημήτρης του Στράτου, Σκυλά Σεβαστή του Γιάννη, Σολοβιόβα Σβετλάνα του Ανατόλη, Στρέγκου Θεοδόρα του Αριστόδημου και Τσίκλη Κωνσταντίνα του Ηλία. Για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία της ΠΟΕΙΤΕ, υποψήφοι είναι η Γιαννά Κουτασία του Γιώργου, Καρανάσιος Γιώργος, Λάμπρου Ιωάννα, Λιόντας Νίκος, Μακρύ Κική, Νάτσης Γιώργος και Σκοπελίτης Δημήτρης, ενώ για την Εξελεκτική Επιτροπή είναι η Καραγεωργίου Καλλιόπη του Σπύρου, Μακάρθι Ρόλαντ Τζούνιορ, Κορδισ του Κοντέσα Φούσκας Ηλίας. Οι εκλογές θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 του μήνα και θα λήξουν τη Δευτέρα 1η του Οκτώβρη για την διευκόλυνση όλων των μελών να συμμετέχουν σε αυτές. Τις επόμενες ημέρες, όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου, θα ανακοινωθεί αναλυτικά το πρόγραμμα και ο τόπος, ο χρόνος διεξαγωγής των αρχιερεσιών.